πάρα πολύ τη χώρα μας και είναι στις προτεραιότητές μας. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με τη ρώσικη πλευρά και ελπίζουμε πολύ σύντομα να καταλήξουμε σε συμφωνία για τον αγωγό με σημαντικότατα ωφέλη για τη χώρα μας, την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό. Και βεβαίως σημαντικά ωφέλη για τη συνεργασία στην περιοχή και όλη την Ευρώπη. Μια ελληνορωσική σχέση δυνατή και ισχυρή πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει την εικόνα στην περιοχή μας και στον ευρωπαϊκό χώρο. Κύριε Υπουργέ, θα υπογραφεί σήμερα ο δικός σου χάρτης, πότε θα έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας? Δεν υπογράφουμε τίποτα σήμερα. Οι συζητήσεις, όπως σας είπα, βρίσκονται σε καλό σημείο, συνεχίζονται και ελπίζουμε σύντομα να ολοκληρωθούν με ένα επιτυχή τρόπο και με μεγάλο όφελος για τη χώρα μας και την ελληνική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το στηρίξει το έργο? Αυτό πιστεύω ότι βεβαίως θα γίνει, γιατί ένα έργο σαν τον αγωγό αυτόν εμείς επιδιώκουμε να γίνει με έναν τρόπο απολύτως συμβατό με το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Επομένως δεν μπορεί να υπάρχει αντίρρηση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Άλλωστε ξέρετε ότι από την Ελλάδα έχει σχεδιαστεί και θα περάσει ο ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ είναι ένας αγωγός που ξεκινάει από το Αζερμπαϊτζάν και θα φτάσει στην Ιταλία. Δεν δικαιολογείται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δέχεται τον ΤΑΠ και να δίνει άδεια στον ΤΑΠ και να μην δώσει σε έναν αγωγό που θα ξεκινάει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα φτάνει στα σύνορα με την Φιρόμ, ο οποίος θα είναι στη βάση του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Κύριε Υπουργέ, πολλοί λένε ότι δεν μπορεί η Ρωσία... Λοιπόν, Γιώργο...